γίνει επιχειρηματίας. Αυτά είναι κεντρικά ζητήματα που έπρεπε να έχουμε καταλήξει και δεν καταλήξαμε. Μείναμε μόνοι μας να υποστηρίζουμε αυτές τις θέσεις. Τώρα, δεν συμφωνούμε επίσης στο εξής, στο γεγονός ότι θα εξασφαλιστεί το δημόσιο είτε με την προώθηση ενός συμβιβασμού που προωθούσε ο κύριος επί Νέας Δημοκρατίας, που το υπέγραψε το κείμενο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο κύριος Παπαθανασίου, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν θα την υιοθετούσε η Μονή αυτή την πρόταση, αυτό είναι η ουσία του ζητήματος, δεν θα αναγνώριζε δηλαδή ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα, δεν έχω καμιά ιδιοκτησία, δεν θα το αναγνώριζε ποτέ αυτό η Μονή και θα πηγαίναμε δικαστικώς σε αυτήν την υπόθεση, πάλι με τα δικαστήρια. Ούτε η επιλογή που έκανε η καινούργια κυβέρνηση με πολλές καθυστερήσεις και πολλούς μήνες καθυστέρηση, ενώ ήταν θέμα προτεραιότητας, προϊόντα κλπ. Για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες, που λέει θα ακολουθήσουμε τη δικαστική οδό. Το Πασόκ πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων την πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πάλι σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα κινδυνεύουμε να κερδίσει τα δικαστήρια ή τα ευρωπαϊκά δικαστήρια η Μονή Βατοπεδίου. Το λένε όλοι οι νομικοί που παρήλασαν από την επιτροπή μας. Για ποιο λόγο όχι στη νομοθετική ρύθμιση? Εμείς στασόμαστε υπέρ της νομοθετικής ρύθμισης. Και να δούμε και πλευρές οι οποίες δυσκολεύουν την υπόθεση. Λοιπόν, έπρεπε να συμφωνήσουμε σε αυτά. Για τους τίτλους, ότι δεν τους αναγνωρίζουμε, όχι μόνο για τη Μονή Βατοπεδίου, αλλά γενικότερα, και ειδικά για το θέμα του Βατοπεδίου νομοθετική ρύθμιση. Έτσι θα αντιμετωπίζονταν το ζήτημα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Και μία κουβέντα για τις θεσμικές αλλαγές που ακούω ότι προτείνονται από τα άλλα κόμματα. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και στα νομικά συμβούλια του κράτους και στα γνωμοδοτικά και στην δημοτική εταιρεία του δημοσίου και σε μια σειρά δημόσιες υπηρεσίες. Σωστά είναι και ακούμε τις προτάσεις αυτές. Αλλά να αλλάξουν ρόλο και να σκώσουν το ανάστημα απέναντι στον Υπουργό ή απέναντι στην πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Όλοι αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα πώς βάζει η κυβέρνηση τα ερωτήματα, ή θα απαντήσουν και αυτοί να είναι αρεστοί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό γίνεται και μάχη οι επικεφαλής να είναι της εκάστοτε κυβέρνησης και να εξυπηρετήσουν είτε τη θέληση της κυβέρνησης είτε την εικαζόμενη, την πιθανολογούμενη θέληση της εκάστοτε κυβέρνησης. Μην λοιπόν μιλάμε για τέτοιου είδους επιμέρους θεσμικές αλλαγές ότι θα σώσουν την κατάσταση. Αλλού μπορούσαμε να σώσουμε την περιουσία του δημοσίου, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας. Ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, έχει το λόγο. Για 15 λεπτά επίσης, κύριε Πλεύρη. Κύριε συνάδελφοι, είμαστε πάλι εδώ πέρα να συζητήσουμε την υπόθεση του Βατοπεδίου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τη συζητούσαμε, ήταν μια μέρα μετά το γάμο μου. 18 Ιανουαρίου είχα παντρευτεί το 2009, 19 το συζητούσαμε. Τώρα έχω και 6 μηνών παιδί και πολύ φοβάμαι ότι θα τη συζητάμε αυτή την υπόθεση μέχρι να ενηλικιωθεί και το παιδί μου. Να δούμε λίγο τώρα... Πιστεύουμε στο δεύτερο παιδί, κύριε Πρόεδρε, να έχουμε μία άκρη. Θα ξεκινήσω από αυτό που άφησε ο κύριος Κυλάκος για να δούμε κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνες ή μη υπεύθυνες προτάσεις. Απευθύνομαι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε φέρει εδώ πέρα ένα νόμο, το οποίο βέβαια δεν έστεκε πουθενά σε κανένα κράτος νομικού πολιτισμού, όπου με νομική ρύθμιση θα υπήρχε διάρρηξη των συμβολέων. Υπήρξατε εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το υπογράψατε και το φέρατε εδώ. Εάν το πιστεύετε, και τότε μας είχατε κάνει και μία θεωρία γιατί πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό το νόμο, γιατί δεν το φέρνετε ως κυβέρνηση? Για να δούμε πότε υπάρχουν υπεύθυνες αποφάσεις και πότε υπάρχουν αποφάσεις λαϊκισμού. Είχατε οδηγηθεί από το λαϊκισμό να φέρετε ένα νόμο που ξέρατε ότι ήταν μόνο για τα μάτια της κοινής γνώμης και τώρα ως κυβέρνηση δεν τολμάτε να το φέρετε, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Πάμε στην υπόθεση ως υπόθεση.
Λίγο πολύ την έχουμε μάθει και απ' έξω. Θα ξεκινήσω από το γεγονός γιατί δεν υπήρξαν ένα συγκεκριμένο πόρισμα. Διότι κύριοι, όταν πάμε να αναζητήσουμε την αλήθεια, δεν θα μπούμε σε συμψηφισμούς. Δώσε μου αυτό, να σου δώσω εκείνο, να το γράψουμε έτσι. Ή έχουμε δει κάποια πράγματα που ισχύουν και τα γράφουμε, ή διαφορετικά ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Περίοδος Πασόκ. Πρώτη υπουργική απόφαση. Υπουργική απόφαση ΔΡΗ. Η υπουργική απόφαση ΔΡΗ δίνει την νησίδα Ανταμπούρου στη Μονή. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της απόφασης? Ότι ο κύριος ΔΡΗς επιλέγει τη διοικητική αναγνώριση για μία περίπτωση που έπρεπε να πάει στα δικαστήρια. Η διοικητική αναγνώριση και ο αναγκαστικός νόμος του 39 είναι για περιπτώσεις, ο ίδιος ο νόμος λέει, που ευκόλως μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν. Όταν είναι να δοθεί μια ολόκληρη νησίδα, δεν έπρεπε να πάμε δικαστικά? Και τι γίνεται? Από την νεότερη εξεταστική επιτροπή έχουμε κάποια στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση του κυρίου ΔΡΗ. Και αναφέρομαι στην περίπτωση που λέει η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Ξυνίδη για την υπογραφή για το Λιμένα Λάγος. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει θέμα ευθύνης βέβαια του κυρίου Ξυνίδη. Η πράξη όμως αυτή δείχνει ότι ο κύριος ΔΡΗς δεν είχε μία μόνη μόνο στο επίπεδο να αποδεχτεί μια υπουργική απόφαση. Κινούσε διαδικασίες. Έστελνε την υπουργική απόφαση προς υλοποίηση στη διοίκηση. Δεν βλέπετε ευθύνες, κύριε συνάδελφε του ΠΑΣΟΚ? Και έρχεται ο κύριος Φωτιάδης, που πραγματικά εδώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν βλέπετε ευθύνες. Ο κύριος Φωτιάδης έχει δύο υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες δίνει και τις παρόχθες εκτάσεις και τη λίμνη στη Μονή. Ποιο είναι όμως το συγκλονιστικό? Αυτό το κάνει ενώ υπάρχει 111 του 2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει ότι η λίμνη είναι κοινόχρηστο πράγμα. Την αγνοεί. Υπάρχει επιστολή της κυρίας Μαντέλη το 2003, τώρα το μάθαμε κι αυτό, από το απολογητικό υπόμνημα της κυρίας Μαντέλη που το προσκόμισε, η οποία στέλνει συναμοαρχιακή αυτοδιοίκηση Ροδόπης και τι λέει? Η Μονή δεν έχει κυριότητα, το αγνοεί και αυτό. Και ποιο είναι το αποκορύφωμα? Ότι ενώ το νομικό συμβούλιο του κράτους στην αρχή συνομολογούσε τα αιτήματα της Μονής, έλεγε δηλαδή ό,τι λέει η Μονή ισχύει, στις 3 έκτου του 2004 αλλάζει άποψη στο νομικό συμβούλιο του κράτους, λέει πάμε επιθετικά γιατί η λίμνη είναι δική μας, και στις 4 έκτου μια μέρα μετά ο κύριος Φωτιάδης αποδέχεται τη γνωμοδότηση που έδινε τη λίμνη, αδειάζει κοινό στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν βλέπετε ευθύνες εδώ? Και μένετε σε ένα σημείο μιας υποτιθέμενης αναπομπής που έλαβε χώρα 5 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και μέχρι να πέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είχε συνέλθει το γνωμοδοτικό. Απλώς δηλαδή το στείλαμε και να μην συνέλθει ποτέ. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την πρώτη φάση υπάρχουν βάσιμες ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Στη Νέα Δημοκρατία, όσο και να προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να μας πει ότι δεν υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός για τα θέματα της κυριότητας, αλλά και ότι δεν έχουν ευθύνες οι υπουργοί τους, υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που αν μη τι άλλο θα έπρεπε να σας προβληματίσουν. Ο κύριος Δούκας μας λέει, και είναι πιστευτό από τη χρονική αλληλουχία, ότι αρχές Ιουνίου τον παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Αγγέλου και του λέει προχώρα τα θέματα της Μονής. Ακούστε τώρα τις χρονικές συμπτώσεις. 35ου κάνει αίτημα η Μονή προς το δημόσιο προκειμένου να παρατηθούν από έκδοση απόβασης. 7ου, και ενώ έχει γίνει το τηλέφωνο του κύριου Αγγέλου, ο κύριος Δούκας αποδέχεται τη γνωμοδότηση που λέει δεν χρειάζεται να επανεξετάσουμε το θέμα, η λίμνη ανήκει στη Μονή. Και 22ου αποδέχεται την παρέτηση από κερδισμένη απόφαση ο κύριος Δούκας και μάλιστα αποστέλει τα έντυπα της παρετήσεως στο νομικό σύμβουλο με κούριερ για να προλάβουν να μην εκδοθεί απόφαση. Και όλα αυτά έχουν γίνει ενώ υπάρχει το τηλέφωνο του κυρία Αγγέλου. Βλέπουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο κεντρικό συντονισμό για να κλείσει το θέμα της κυριότητας. Και ερχόμαστε τώρα στις ανταλλαγές. Ακούστε τι γίνεται. Εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία λέει οι ανταλλαγές ήταν μια κεντρική μας επιλογή. Ναι, λέτε ότι είναι μια κεντρική επιλογή. Εμείς αυτό που σας λέμε είναι ότι ακολουθήσατε όλη τη διαδικασία, δώσατε την
και μετά πάτε στις ανταλλαγές που έχουμε δύο προβληματικές υπουργικές αποφάσεις. Η μία δεν δημοσιεύεται, η άλλη δεν έχει γνωμοδότηση για τη λίμνη, έχει γνωμοδότηση μόνο για τις παρόχθες εκτάσεις και κάνετε ανταλλαγές όλες τις λίμνες και έχουμε ένα φαινόμενο υπερεκτιμήσεων και υποτιμήσεων που πραγματικά θα έπρεπε να σας προβληματίζουν. Εγώ ήμουνα ο πρώτος που είπα από αυτό εδώ το βήμα όταν έφερνε τη διάταξη ο κύριος Καστανίδης ότι πρέπει να την ονομάσει πριν ακόμα έχουμε την απολογία διάταξη Μαντέλη, την περίφημη διάταξη που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στο να κατηγορούν πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό το λόγο δεν αξιολογώ αυτά που λέει η κυρία Μαντέλη. Υπάρχουν όμως έγγραφα της κυρίας Μαντέλη που αυτά οπωσδήποτε πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Και από τα έγγραφα φαίνεται ότι πριν ακόμα κλείσει το θέμα της κυριότητας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητούσε ακίνητα τουριστική εκμετάλλευση για ανταλλαγή. Και όλος τυχαίως αυτά τα ακίνητα που κατεγράφησαν ως τουριστικής αξίας, αυτά εδόθησαν και στη Μονή. Αυτά όλα δεν σας προβληματίζουν και λέτε ότι υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές ευθύνες και τίποτα παραπάνω. Στη συζήτηση την οποία έγινε και κύριοι συνάδελφοι, για να είμαστε πραγματικά αξιόπιστοι προς την κοινή γνώμη, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο που κάνετε κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Όποιος πέρασε και ακούσαμε το όνομά του, τον στέλνουμε σε προκαταρκτική. Έχετε βγάλει 11 άτομα για πολιτικές ευθύνες και 8 για προκαταρκτική, διότι έτσι δείχνετε ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να κάνετε επιτροπές. Λόγου χάρη, και σας το λέω ευθέως, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κεντρικός συντονισμός από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δεν υπάρχει κανένα σοβαρό στοιχείο για να συνδέσω αυτό το κεντρικό συντονισμό με τον κύριο Ρουσόπουλο. Ο κύριος Αγγέλου λειτουργήσε με εντολή του κύριου Ρουσόπουλου, μπορεί να έχει λειτουργήσει και με εντολή του Πρωθυπουργού. Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου ήταν. Άλλο για ποιο λόγο καλύψατε τη Νέα Δημοκρατία και δεν ζητήσατε να έρθει να καταθέσει ο Πρωθυπουργός. Υπήρχε επιστολή Ψωμιάδη προς τον Πρωθυπουργό και έλεγε εδώ γίνονται παράνομες ανταλλαγές. Για τον κύριο Ρουσόπουλο το μόνο σοβαρό στοιχείο που έχουμε είναι ότι είναι πνευματικός του Εφραίμ, δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Για τον κύριο Βουλγαράκη που και εγώ τον είχα βάλει στην πρώτη περίπτωση, από τη στιγμή που ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί και μας λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, να αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ εγώ να ποινικοποιήσω την οικογενειακή σχέση με τη συμβολιογράφο. Φτάνεται στο σημείο μάλιστα να μιλήσετε και για τον κύριο Κιλτίδη, ο οποίος αποδέχτηκε μια γνωμοδότηση την 161 του 2008, ήταν γνωμοδότηση μόνο για νομικό όρο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις 830 και 81 του 10, τώρα αποφάσεις που προσέφυγαν δασολόγοι, λένε δεν δεχόμαστε την προσφυγή σας γιατί η γνωμοδότηση αυτή δεν έχει ένομες συνέπειες για το χαρακτηρισμό. Κάνει όλες τις κινήσεις σε νεκρό χρονικό διάστημα ο κύριος Κιλτίδης και έχουμε χαρακτηρισμό σήμερα ότι είναι δάσος και εσείς τον βάζετε μόνο και μόνο για να πείτε ότι γεμίζετε ένα χαρτί για να στείλετε κόσμο. Εκεί πέρα έπρεπε να έχουμε προσοχή και να μπορούμε να βλέπουμε την κοινή γνώμη. Θα πάμε σε προκαταρκτική και πρέπει να πάμε για όσους έχουμε κάποια αντικειμενικά στοιχεία, για όσους έχουμε κάποιες υπογραφές, για όσους έχουμε κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε όποιον πέρασε. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Υπήρξε η περίφημη γνωμοδότηση 312 του 2009. Αυτή η γνωμοδότηση, και το λέω από αυτό το βήμα, κύριοι συνάδελφοι, έκανε πολύ μεγάλο λάθος ο Υπουργός Οικονομικών που δεν την έχει δεχτεί. Τι έλεγε αυτή η γνωμοδότηση για να καταλάβουμε? Έρχεται η Μονή και κάνει την εξής πρόταση. Κύριοι, έχουμε ένα πρόβλημα αντιδικίας με τη λίμνη. Έχουμε πρόβλημα και με τις ανταλλαγές. Πάρτε πίσω όλα τα ανταλλαγέντα. Με ποιους τρόπους? Όσα έχω στην κατοχή μου τα παίρνετε. Όσα τα έχω πουλήσει και δέχονται τρίτη να τους επιστραφεί το τίμημα από εμένα τα παίρνετε ή διαφορετικά πάρτε το τίμημα και όπου ανεγείρονται οι οικοδομές να επισέλθει το δημόσιο στα δικαιώματα της Μονής. Εγώ πιστεύω ότι και η γνωμοδότηση ήταν δειλή. Πήγε μόνο στο πρώτο σκέλος, τα ακίνητα που είχε, ενώ έπρεπε να το αποδεχτεί στο σύνολο. Γιατί έπρεπε να το αποδεχτεί στο σύνολο? Και τώρα πρέπει να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Κύριοι συνάδελφοι, μία απόφαση έχουμε. Μία απόφαση πρωτοδικείου που λέει ότι η λίμνη ανήκει στο ελληνικό.
Πιστεύουμε και λέμε ότι μας ανήκει, αλλά μπορεί κάποιος να προκαταβάλει τις αποφάσεις του εφετείου, τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου? Τυχόν Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα έρθει και θα πει: ανακαλέσατε υπουργικές αποφάσεις 10 χρόνια μετά, και αυτό είναι χρηστή διοίκηση. Και ενώ μας δίνεται η δυνατότητα να κόψουμε τις ανταλλαγές, να γυρίσουμε στο θέμα της κυριότητας με κερδισμένη υπόθεση και στη χειρότερη, αν χάσουμε τη Λίμνη στα δικαστήρια, βάσει της 111 του 2000 και βάσει και του ίδιου του αναγκαστικού νόμου που υπάρχει, δεν έχει ουσιαστικά δικαιώματα η Μονή, γιατί βαρύνονται με την κοινοχρησία. Επιλέγεται μια δικαστική διαμάχη που τι σημαίνει? Σημαίνει, κύριοι συνάδελφοι, ότι αν αύριο χάσουμε το βασικό δικαστήριο της Λίμνης, τότε όλες οι ανταλλαγές ανενόμιμες. Και έρχεται το Πασόκ και λέει ότι το μεγάλο σκάνδαλο είναι οι ανταλλαγές, και ενώ έχει τη μεγάλη ευκαιρία τώρα να κόψει αυτό το σκάνδαλο και να γυρίσουμε στο επίπεδο με πρωτόδικη απόβαση, μόνο και μόνο για τα μάτια της κοινής γνώμης να μην πούνε ότι έκανε πίσω το Πασόκ, ερχόμαστε και έχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την υπόθεση. Και το λέω με ευθύνη από αυτό το βήμα, διότι, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν και γνωμοδοτήσεις καθηγητών και υπάρχουν και βεβαίωση των χρυσοβούλων από το εθνικό ίδρυμα, από το δημόσιο της εγκυρότητάς τους. Μην νομίζετε δηλαδή ότι εδώ πέρα είναι όλα κερδισμένα και τα λύσαμε. Και επιλέγετε εσείς μια διαδικασία που μπορεί να στοιχεί στο δημόσιο. Άλλες ευθύνες που υπάρχουν και στην τωρινή κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το Υπουργείο είχε πολύ μεγάλο αγώνα στα θέματα της οικονομίας και ενδεχομένως άφησε πίσω αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι χάρη στη Βατοπεδίου, όσοι σήμερα ήταν στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή σχεδόν είναι υπουργοί, και χάρη στην υπόθεση Βατοπεδίου βρέθηκε και το Πασόκ στην κυβέρνηση. Δεν μπορούσε να αφήσει μια τέτοια υπόθεση. Ακούστε πράγματα απλά που δεν έχουν γίνει. Αύριο το πρωί πάμε σε ένα δικαστήριο, κύριοι συνάδελφοι, και η Ιερά Μονή σας φέρνει 5 γνωμοδοτήσεις ξένων οίκων και λέει: ίσης αξίας τα ανταλλαγέντα με τη Λίμνη. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει κάνει πραγματογνωμοσύνη. Ξέρετε που στηριζόμαστε? Στηριζόμαστε στο ότι ο τάδε βουλευτής που είναι από αυτό το μέρος λέει ότι τόσο στοιχίζουν τα κινητά εκεί. Είναι σοβαρή. Είναι σοβαρή προσέγγιση αυτή να μην έχουμε κάνει μια εκτίμηση, να μπορούμε να αποτιμήσουμε σοβαρά τη ζημιά του δημοσίου? Όχι αυτό που αυθαίρετα λέει το Πασόκ, 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην προηγούμενη επιτροπή, χωρίς να μπορεί να το στοιχειοθετήσει σοβαρά. Δεύτερο πράγμα. Δεν γίνανε φορολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι των τραπεζών. Κύριοι συνάδελφοι, και αυτά πρέπει να τα λέμε για να δούμε τι δεν λειτουργεί στο κράτος. Γιατί δεν φταίνουν οπωσδήποτε οι βουλευτές για αυτά. Φταίνουν όμως αυτοί που κυβερνούν. Οι λογαριασμοί ήταν στο ίδιο ακριβώς σημείο τους οποίους τους άφησε η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχε προσθεθεί τίποτα. 1,5 χρόνο μετά βρήκαμε τους ίδιους λογαριασμούς που υπάρχουν. Σε ένα λεπτό θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Το επόμενο σημείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κάνει παράσταση πολιτικής αγωγής στο δημόσιο στην ποινική δίκη. Λέμε ότι υπάρχει ζημιά του δημοσίου. Γιατί δεν έχει κάνει παράσταση πολιτική αγωγή στο δημόσιο? Αυτά όλα τα λέω για να δείξω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και το μείζον είναι αυτή τη στιγμή να δούμε πώς θα κερδίσουμε μια υπόθεση. Καταλήγοντας, θέλω να πω τα εξής. Τόσο η προσέγγιση του θέματος πρέπει να γίνει με προσοχή. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι μπορούν να καταργηθούν τα χρυσόβουλα. Υπάρχουν θέματα του Πατριαρχείου και της Κωνσταντινούπολης και των Ιεροσολύμων. Με χαρά οι γειτονές μας θα μας έβλεπαν να πηγαίνουμε σε μια τέτοια προσέγγιση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα ότι υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα στην υπόθεση και γι' αυτό σας έλεγα ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Τι είναι η Μονή, κύριοι συνάδελφοι? Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το στενό δημόσιο μεταβιβάζει στο ευρύ δημόσιο. Μπορεί να μου πει κάποιος με σιγουριά ποια είναι η ζημιά του δημοσίου? Αυτά όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος διαβάσει τα δικόγραφα της Μονής, αυτές είναι οι θέσεις της. Και εμείς επιλέγουμε εδώ πέρα να ανεβάζουμε τόνους και δεν επιλέγουμε πώς θα προασπίσουμε το συμφέρον του δημοσίου. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά πρέπει να γίνει προκαταρκτική για να αναζητηθούν ευθύνες σε όσους υπέγραψαν ενώ δεν έπρεπε. Όμως, και καταλήγω με αυτό, πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς στην κοινή γνώμη. Η κυρία Καλού, όταν μας έστειλε τη δικογραφία του κυρίου Κιλτίδη, είπε ένα πράγμα.
Στέλνω αυτή την υπόθεση διότι είναι η μόνη που χρονικά έχει δικαίωμα βάσει του 86-3 να ελέγξει Βουλή. Η κυρία Καλού δηλαδή μας είπε ότι για όλη την άλλη υπόθεση έχουμε απολέσει το δικαίωμα που μας παρέχει το 86, γιατί έχει περάσει τακτική σύνοδος από τότε που αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ πέρα πρέπει να αποφασίσουμε, κύριοι συνάδελφοι, επιλέγουμε προκαταρκτική και πάει υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο για να μας πει το Δικαστικό Συμβούλιο «Ωραία μου το στείλατε, είναι παραγεγραμμένα» ή αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη ότι λόγω κακού νόμου και κακών συγχειρισμών ευθυνόμαστε για αυτή την παραγραφή. Το λόγο έχει η βουλευτής του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρία Ευαγγελία Αμανατίδου Πασχαλίδου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί, τελειώνοντας η Εξεταστική Επιτροπή για την ολοκλήρωση της διερεύνησης του συνόλου του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, δεν κατέστη δυνατό για άλλη μια φορά να κατατεθεί ένα κοινό πόρισμα από τα 5 κοινοβουλευτικά κόμματα. Σε αυτό βεβαίως ο καθένας μπορεί να δώσει την δική του ερμηνεία. Εγώ θα αναφέρω βασικά στοιχεία του πορίσματος εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα το αποτύπωσε ο συνάδελφος βουλευτής Νίκος Τσούκαλης, που ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Βεβαίως, πιστεύουμε ότι η Βουλή δεν πρέπει να υποκαθιστά τη δικαιοσύνη και αυτό που διερευνά με το ισχύον βεβαίως συνταγματικό πλαίσιο είναι καταρχήν τις πολιτικές ευθύνες και όταν υπάρχουν, διερευνά και τις αποχρώσιες ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να επιστραφεί στο ακέραιο η περιουσία του ελληνικού δημοσίου, η οποία έγινε εμπόρευμα συναλλαγής εκτάσεων φυλέτων που επιλέχθηκαν με συστηματικό τρόπο από τη Μονή Βατοπεδίου και, βέβαια, να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Εδώ και χρόνια ακούγεται από την αντιπολίτευση η ανάγκη η ανάληψη πολιτικών ευθυνών, αίτημα όμως το οποίο πέφτει στο κενό από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, καθιστώντας την έννοια της πολιτικής ευθύνης απλή ρητορία. Η ρητορία γύρω από την έννοια της πολιτικής ευθύνης τελικά αποδυναμώνει από κάθε πραγματικό περιεχόμενο την συγκεκριμένη αρχή λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, φτάνοντας σήμερα στο σημείο να μην παραδέχεται κανένα πολιτικό πρόσωπο ευθύνη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, καθένα από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι υπουργοί, ανεξαρτήτως της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης, φέρνουν και πολιτική ευθύνη για τις συγκεκριμένες πράξεις ή παραλήψεις των αρμοδιοτήτων τους. Έτσι, προχωρήσαμε στην εξειδίκευση των πράξεων ή παραλήψεων αυτών μέσω του πορίσματος που κατατέθηκε στην Βουλή από την πλευρά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που συγκέντρωσε και αξιολόγησε η Εξεταστική Επιτροπή και συγκεκριμένα από τις νέες ή και συμπληρωματικές καταθέσεις των μαρτύρων, το ανακριτικό υλικό που ενσωματωνόταν τμηματικά στο φάκελο της Επιτροπής, εκτιμούμε ότι ενισχύθηκαν ή και επιβεβαιώθηκαν πλήρως όλα τα προηγούμενα στοιχεία προσωποποιημένης πολιτικής ευθύνης. Επιπλέον δε διασαφήνισαν πληρέστερα εύλογες απορίες και υποψίες όσον αφορά σε συμπεριφορές προσώπων ή συλλογικών σχημάτων σχετικά με την ταχύτατη και άκρο συντονισμένη διαδικασία διεκπεραίωσης του σχεδίου των ανταλλαγών, καθώς επίσης και αγραφήθηκαν πολιτικές ευθύνες νέων πολιτικών προσώπων. Πολλούς μήνες μετά την εκδήλωση του σκανδάλου και ενώ το ελληνικό δημόσιο βρίσκεται σε διαδικασία ανατροπής των συνεπειών του, οι αρμόδιες υπηρεσίες και μηχανισμοί δεν έχουν προβεί σε πρόσφατες και αντικειμενικές εκτιμήσεις τόσο της αξίας των ακινήτων που ανταλλάχθηκαν, όσο και της ζημιάς του ελληνικού δημοσίου. Και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου, το ελληνικό δημόσιο δεν έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του δημοσίου που μπορεί να έχει η παράληψη αυτή. Μέσα από το πόρισμα που καταθέσαμε υπάρχουν και συμπεράσματα και υπάρχουν και προτάσεις.
Από το σύνολο του αποδεκτικού υλικού που κουτέθηκε ενώπιον των μελών της Επιτροπής, την ενσυναχή αξιολόγησή της, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι επιβεβαιώθηκαν πλήρως όλα σχεδόν τα συμπεράσματα και κρίσεις που περιέχονταν στην αρχική πορισματική μας θέση όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες όσων πολιτικών προσώπων αναφέρονται στο δικό μας πόρισμα. Όλα τα στοιχεία συμπληρώνουν, εμπλουτίζουν ή και αποκαθιστούν κεφάλαια και σημεία της προηγούμενης έκθεσής μας, η οποία περιέχεται στο ενιαίο πόρισμα της ανάλογης Επιτροπής, η οποία εξέτασε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο στο σύνολό της την υπόθεση του βατοπεδίου. Η ελεγχόμενη περίοδος μέσα στην οποία εκτιλήσεται το σκάνδαλο αρχίζει από το 1998 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Άλλωστε, να θυμίσω στο κόμμα της Εθνικής εδώ Αντιπροσωπείας ότι ως συνασπισμός τότε από το 2003 είχαμε αναδείξει το θέμα της μονής βατοπεδίου και μετά ως ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσαμε να φωνάζουμε ότι αυτές οι ανταλλαγές είναι απαράδεκτες, ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, το σκάνδαλο της μονής βατοπεδίου, και βεβαίως να σας θυμίσω ότι δεν είναι το μόνο, διότι έχουμε δει και την μονή το πλού, έχουμε δει να διαδραματίζονται και άλλα παρόμοια σκάνδαλα που εμπλέκονται μοναστήρια. Έχουμε και το βατοπέδι της Κύρου, συγχωρήστε με που το λέω έτσι, είναι αυτό που θεωρώ εγώ ότι η Μονή Μεγής της Λαύρας κάνει στην Σκύρου, και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας συναλλαγής πολλές φορές των πολιτικών με ανθρώπους που ασχολούνται την Εκκλησία, με τον πνευματικό κόσμο κατά τα άλλα και με μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Ο συνεκτικός ιστός ή το υπόστρωμα πάνω στο οποίο εκτυλίχθηκε το σκάνδαλο της μονής βατοπεδίου ήταν η διαχρονική νοσηρή και αδιαφανή σχέση αλληλεξάρτησης και συνονοχής μεταξύ πολιτικής και εκκλησίας, σχέση που διαμορφώνει εξωθεσμικά κέντρα παρέμβασης και επιβολής όπου πολιτικές ηγεσίες, πολιτική, δικαιοσύνη, θεσμικά όργανα, οικονομική και κοινωνική φορείς υποτάσσονται και διεκπεραιώνουν θεϊκό δικαίω. Οι γνωματεύσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας δεν προάσπισαν το δημόσιο συμφέρον και ζημίωσαν τη δημόσια περιουσία από φαινόμενο συνεχώς και επανειλημμένο ότι το δημόσιο δεν πρέπει να προβάλλει δικαίωμα κυριότητας επί της λίμνης και των παραλίμνιων εκτάσεων. Οι τέσσερις υπουργικές αποφάσεις που αποδέχτηκαν τις εισάριθμες γνωματεύσεις του πιο πάνω γνωμοδοτικού συμβουλίου επίσης δεν προάσπισαν το δημόσιο συμφέρον και ζημίωσαν τη δημόσια περιουσία, συνεκτιμώντας ότι αυτές υπογράφτηκαν επιπόλαια και δίχως την απαιτούμενη από τις περιστάσεις και τα στοιχεία περίσκεψη και προβληματισμό, αλλά και το γεγονός ότι οι σχετικές γνωμοδοτήσεις δεν ήταν υποχρεωτικές για τον εκάστοτε υπουργό. Είχαμε λανθασμένες και ευλαπτικές για το δημόσιο συμφέρον γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Κατά τη διαδικασία αποκαλύφθηκαν οι τεράστιες ανεπάρκειες και προκλητικές ανακολουθίες του κορυφαίου υποτίθεται νομικού θεματοφύλακα των συμφερόντων του δημοσίου. Γνωματεύσεις σύμφωνα με τη βούληση και κατά παραγγελία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας μέσω μεθοδευμένων και επιλεκτικών ερωτημάτων. Πρωτοφανής τυπολατρία που συχνά βλάπτει το συμφέρον, αλλά και κατά ταλαιπωρεί τον απλό πολίτη, κακώς ευνοούμενη δημοσιοποιεί υπαλληλική νοοτροπία, διαφοροποιημένες απόψεις, συμπεράσματα και κρίσεις ανάλογα με τη συμμετοχή των μελών του σε διαφορετικά όργανα και με διαφορετικούς πολιτικούς προϊστάμενους, κραυγαλές παραβιάσεις του ασυμβίβαστου και άλλα πολλά. Κακώς και εντελώς ανεξήγητα μεθοδεύτηκε η συνένεση του Δημοσίου για τη μη έκδοση απόφασης επί της αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της Μονής κατά του Ελληνικού Δημοσίου που είχε ήδη συζητηθεί προεφταμείνου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κομωτινής. Κακώς και σε κάθε περίπτωση ατελέσφορα για τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και των ακτιμόνων της περιοχής προωθήθηκε η διαδικασία της ανταλλαγής της λιμνοθάλασσας και των παραλίμνιων εκτάσεων με άλλα ακίνητα του Δημοσίου. Απαράδεκτο πώς ανταλλάχθηκε η λιμνοθάλασσα δεδομένου ότι δεν περιεχόταν στη
15 του 2005 νομικού συμβουλίου του κράτους και βεβαίως εδώ μιλάμε για θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις λιμνοθάλασσες και μάλιστα σε προστατευόμενες περιοχές. Να σας θυμίσω ότι αυτό είναι περιοχή Ραμσάρ που έχει ένα ειδικό καθεστώς. Εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε συγκεκριμένες και προσωπημένες πολιτικές ευθύνες βάσει του δικού μας πορίσματος, όπως ανεφέρθηκα και στην αρχή, όπως αποτυπώθηκαν από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζούδουκαλη, προς τους Γεώργιο Δρύ και Απόστολο Φωτιάδη, υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Δούκα, Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, Γεώργιο Βουλγαράκη και Αντώνιο Μπέζα, υπουργούς και υφυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό οδηγεί στην περαιτέρω διερεύνηση με τη Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης του άρθρου 156 του κανονισμού της Βουλής. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω τις θεσμικές μας προτάσεις. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και αυτής της Εξαρτητικής Επιτροπής και αφού από την προηγούμενη έχουν ενσκύψει ως τυφώνας καταλυτικές του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού συστήματος αποκαλύψεις και έχουν επέλθει ανατροπές, το καταλυτικό πολιτικό συμπέρασμα είναι η ανάγκη για θωράκιση του πολιτικού και δημόσιου βίου με νέους και η αναδιάρθρωση βεβαίως και ενίσχυση ήδη υφιστάμενων θεσμών. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί γενναίες πολιτικές αποφάσεις και ρήξεις με πάγιες ιδεολειψίες και αιμονές και ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνενέσεις. Προϋποθέσεις οι οποίες σήμερα δυστυχώς δεν υφίσταται και αυτό προσβάλλει όλους μας. Η Εξεταστική Επιτροπή διερεύνησε όσο αυτό ήταν δυνατό, όπως προαναφέρθηκε, και οφείλει να αποδώσει ευθύνες και διπροσωπικές. Το θέμα όμως δεν είναι να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε την κρίση με τις μικρότερες απώλειες και προς το συμφέρον ο καθένας του δικού του κόμματος. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό να επισημάνουμε τις όποιες ευθύνες σε μια χώρα που γέννησε τη λέξη κάθαρση και τώρα την έχει διαγράψει εντελώς από τη δημόσια ζωή. Όμως, για μια κοινωνία, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι να αναγνωρίζει πού βρίσκεται το πολιτικό πρόβλημα και να προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται ποτέ στη δική μας χώρα, γιατί κανείς τελικά δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα πολιτικά προβλήματα. Αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα είναι το παρασιτικό, κλεπτοκρατικό ελληνικό σύστημα, που βάζει διαβαθμίσεις στο δάσος και στην ερμηνεία των νόμων, δάσος χθαμαλών, δασική έκταση, χορτολιβαδική θαμνώδης. Είναι αυτό που απαλλάσσει φορολογικών υποχρεώσεων τα χιλιάδες νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάθεσης ισολογισμών, που επιτρέπει σε αδιαφανής δοσοληψίας μοναστηριών, που άλλοτε είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλοτε αυτονομημένες κοινότητες διεπόμενες από ειδικό δίκαιο ανάλογα με την περίσταση. Όπως κάθε μέρα συνειδητοποιεί ένας όλο και μεγαλύτερο αριθμός πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ειλικρινείς, θρησκευόμενοι, η παρατηνόμενη στενή διαπλοκή πολιτείας και εκκλησίας με όποια μορφή, υπονομεύει το πνευματικό έργο της δεύτερης, ενώ ταυτόχρονα προσβάλλει τις αρχές της ισοπολιτείας που η πρώτη έχει ταχθεί από το Σύνταγμα να υπηρετεί. Εμείς όμως τις επαναφέρουμε προς δημόσια διαβούλευση. Πρώτον, διακριτές σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Θα θυμίσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από το 22/11 του 2005 έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη ρύθμιση σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας, θρησκευτικές ενώσεις και κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία μπορεί να θεσπιστεί ανεξάρτητα από την απαραίτητη συνταγματική αναθεώρηση. Εκκλησιαστική περιουσία. Τι γίνεται με αυτήν? Πώς έχει περιέλθει? Είναι καταγεγραμμένη? Γνωρίζουμε πώς είναι? Τρίτον, άρση των φορολογικών προνομίων της Εκκλησίας όσον αφορά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Τέταρτον, ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Εδώ να αναφέρω επιγραμματικά κατάργηση του 1539 του 1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων και η αντεκατάστασή του από ένα σύγχρονο, διαφανές και απρόσβλητο θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα.
δημόσιας περιουσίας και θα κατοχυρώνει τον κοινωνικό έλεγχο στη διαχείρισή της, θα διευκολύνει τις συναλλαγές με όρους διαφάνειας του πολίτη με το δημόσιο, θα δημιουργεί ασφαλιστικές δικλείδες στην αυθαίρετη βούληση και κρίση της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας. Λεπτομερής καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή κτηματολόγιο, που έχουμε πρόβλημα. Κτηματική εταιρεία του Δημασίου. Μία γενική αναδιόρθρωση του φορέα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας, ένας φορέας που πρέπει να είναι δημόσιος, ενιαίος, για όλη τη δημόσια περιουσία, κοινωνικά ελεγχόμενος, με διαφανείς διαδικασίες και αποκεντρωμένη λειτουργία, με δημόσιο απολογισμό και αξιολόγηση. Εκτίμηση αξίας δημόσιας περιουσίας. Σύνταξη συμβολέων, που θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς όρις και συμφωνίες που θα περιλαμβάνονται στα συμβόλαια, για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που την είδαμε μέσα από τα συμβόλαια των ανταλλαγών. Ριζική αναδιάρθρωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων, αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και πάγια θέση μας είναι η αφαίρεση από το Κοινοβούλιο κάθε αρμοδιότητας που ανήκει εξ ορισμού στη δικαστική εξουσία. Δεν μπορεί πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα άλλου θεσμικού πολιτιακού οργάνου να ασχολούνται με ανακριτικές πράξεις και να στοχοποιούν ποινικά πολιτικά πρόσωπα. Πάγια θέση μας είναι η ισότιμη ποινική μεταχείριση του πολιτικού με τον απλό πολίτη. Είμαστε αντίθετοι σε δικονομικές αλλά και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της ποινικής μεταχείρισης, όπως η διαφορετική παραγραφή των αδικημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας για ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία. Επιτροπή καταπολέμησης των νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, νόμος 3691 του 2008. Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι ενστάσεις που διατύπωσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ για την υποβάθμιση της πιο πάνω ανεξάρτητης αρχής. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε μια απλή επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε με τον νόμο που προανέφερα. Απόλυτη διαδικασία ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, διαφάνηκαν οι τεράστιες αδυναμίες και ανεπάρκειες της Επιτροπής να αντιποκριθεί στο έργο της. Καθυστέρησε να ελέγξει λογαριασμούς ή είχε αμελήσει να αξιολογήσει παλαιότερους και δραστηριοποιήθηκε μόνο μετά την πίεση της Επιτροπής. Ενισχύθηκαν δυστυχώς οι αρχικές μας επιφυλάξεις ότι η υποβάθμισή της υποκρύπτει βούληση του Υπουργού Οικονομικών να την ελέγχει πλήρως. Προτείνουμε την αναβάθμισή της σε πραγματική ανεξάρτητη αρχή με τους όρους και εγγυήσεις και των υπολείπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μανατίδου. Το λόγο έχει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Κωνσταντίνα Γιανακοπούλου. Έχετε 8 λεπτά για την αγόρευσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση της διερεύνησης ενός σκανδάλου τεράστιων οικονομικών, πολιτικών και ηθικών διαστάσεων που συντάραξε στη θέμελα το δημόσιο βίο της χώρας και το πολιτικό μας σύστημα γενικότερα. Που αν και είχε ολοφάνερα συγκεκριμένους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς, οδήγησε στο σύνολό τους την πολιτική και τους πολιτικούς, τις αξίες και τους θεσμούς σε κρίση και ανυποληψία. Με 4 μήνες συνεδριάσεων, 42 συνεδριάσεις και 62 καταθέσεις μαρτύρων με ομόφωνη απόφαση, αυτή η Εξεταστική Επιτροπή διενήργησε μια λεπτομερή διαδικασία με στόχο την πλήρη, ουσιαστική και σε βάθος διερεύνηση των πολιτικών των εμπλεκομένων προσώπων με ονοματεπώνυμο. Με στόχο να αποκαλύψει στον ελληνικό λαό ποιοι λειτουργήσαν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, με ποιες ενέργειες και με ποια βλάβη. Μία διαδικασία με στόχο την αποτείναξη της ντροπής από τις πλάτες σύσσωμου του πολιτικού μας συστήματος. Με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, της αξιοπιστίας της ίδιας της πολιτικής, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών μας θεωρεί όλους συλλήβδιν ενόχους, ακριβώς επειδή κάποιοι δεν τόλμησαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποδώσουν με θάρρος τις ευθύνες σε αυτούς ακριβώς που έπρεπε. Μια διαδικασία απαραίτητη, καθώς κατά την αρχική διερεύνηση του σκανδάλου το 2008, η τότε πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να υποβιβάσει το σκάνδαλο, αναγνωρίζοντας απλώς πολιτικές ευθύνες πλημελούς εποπτικών
των εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου, μετακυλίοντας τις ευθύνες των υπουργών σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Και ρωτώ, αυτό έχουμε καταλάβει όλοι εμείς, αλλά και ο κάθε Έλληνας πολίτης, όλα αυτά τα χρόνια που το σκάνδαλο βρίσκεται στην επιφάνεια? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παροχή από πλευράς δημοσίου της ιχθυοκαλλιέργειας μιας λιμνοθάλασσας που κατέληξε στην αρπαγή χιλιάδων στρεμμάτων, παραθαλάσσιων, τουριστικών εκτάσεων φυλέτων της ιδιοκτησίας του δημοσίου είναι πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο? Ιδίως όταν το σκηνικό συνθέτουν παράτυπες διοικητικές πράξεις αναγνώρισης ιδιοκτησίας της λίμνης από τη Μονή. Είναι πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο η παρέτηση του δημοσίου από μια κερδισμένη δίκη η οποία θα έβαζε οριστικά τα φόπλακα στις διεκδικήσεις της Μονής? Γιατί αυτό ουσιαστικά παρέλαβε η Δημοκρατία από την τότε κυβέρνηση του Πασόκ. Μια κερδισμένη δίκη και μια αναπομπή των μέχρι τότε υπουργικών αποφάσεων, κάτι βεβαίως που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε έθαψε στην κυριολεξία. Είναι πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο οι υπουργικές αποφάσεις φαντάσματα για ανάθεση των ανταλλαγών στην ΚΕΔ. Είναι πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο οι ανταλλαγές εξπρές από την ΚΕΔ χωρίς να τηρείται στο ελάχιστο το θεσμικό της πλαίσιο. Είναι πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο οι τραγικές έως τραγελαφικές καταστάσεις όπου οι οικόπεδα φυλέτα του ελληνικού δημοσίου ανταλλάσσονταν με ποσοστά επί του νερού της λίμνης, οι υποεκτιμήσεις και υπερεκτιμήσεις εκτάσεων με μόνο γνώμονα το συμφέρον της Μονής. Είναι πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο οι αποχαρακτηρισμοί δασών και αρχαιολογικών χώρων όπως αυτός της Ουρανούπολης με συνοπτικές διαδικασίες. Είναι εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο η εξόφθαλμη παρεμπόδιση της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή τρεις ολόκληρες φορές με σκοπό τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων υπουργών. Μήπως και η άρνηση διενέργειας συντονισμένων και αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων στα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο φυσικά και νομικά πρόσωπα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι τη ζητήθηκε από την Επιτροπή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι και αυτό πλημελής εποπτεία και δεν είναι σκάνδαλο? Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για πλημελή εποπτεία, αλλά για ένα καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο έγκλημα κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και των Ελλήνων πολιτών. Γιατί το στάδιο των ανταλλαγών ακινήτων μεταξύ του δημοσίου και της Μονής δεν χαρακτηρίζεται από την ίδια πλημέλεια και καθυστέρηση, αλλά τουναντίον χαρακτηρίζεται από ένα τέλειο συντονισμό και αποτελεσματικότητα? Τυχαία η εντυπωσιακή εγρήγορση και αποτελεσματικότητα του γραφειοκρατικού μηχανισμού που οδήγησε στην περάτωση 260 ανταλλαγών δημοσίων ακινήτων σε 2,5 μόλις χρόνια, όταν μέχρι τότε, μέσα σε 23 ολόκληρα χρόνια, είχαν περατωθεί μόλις 9 ανταλλαγές? Και όλα αυτά σαφώς επιτείνουν την ισχύ του διαμφισβήτητου γεγονότος ότι τόσο οι υπηρεσίες των Υπουργείων όσο και η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου δεν προστάτευσαν το συμφέρον του Δημοσίου ως προς τις διαδικασίες των ανταλλαγών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουμε φρονώ να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις κοινές αναφορές διοικητικών υπαλλήλων, των μοναχών Αρσένιου και Εφραίμ, την κατάθεση πρώην υφυπουργού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα παραπάνω σε συγκεκριμένα πρόσωπα του τότε στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος που φέρονταν να ασκούν πιέσεις υπέρ της Μονής και σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Πιέσεις συντονισμένες από τα ανώτατα κλιμάκια της τότε πολιτικής ηγεσίας που είχαν τη δυνατότητα να θέσουν άμεσα σε λειτουργία τα κατά κοινή ομολογία βραδικίνητα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας για την άμεση εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Μονής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μάλιστα στο έσχατο σημείο αυτού του παραλογισμού και της πλημελούς εποπτείας, ζητήθηκε εμέσως από την τωρινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η αποδοχή του παραλόγου. Η ουσιαστική δηλαδή αποδοχή της πρότασης συμβιβασμού της Μονής, που εμπεριέχει σαφώς την επιφύλαξή της ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Μυστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων θα κριθεί από τα δικαστήρια και σε περίπτωση που δικαιωθεί η Μονή, αυτή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της. Δικαιώματα όμως, τα οποία η Μονή ποτέ δεν είχε.
δεν δικαιούται να έχει, για τα οποία ωστόσο της δόθηκε η δυνατότητα να απαιτεί μετά από τους προκλητικούς χειρισμούς της προηγούμενης κυβέρνησης. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, θεωρώ ότι το πόρισμα της Επιτροπής δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από μία επιστροφή στη λογική, στην τήρηση των απολύτως αυτονόητων ότι οι ανταλλαγές, ο πυρήνας δηλαδή του σκανδάλου, δεν ήταν νόμιμες, δεδομένου ότι εκτός όλων των άλλων η λιμνοθάλασσα είναι κοινόχρηστο πράγμα και ως εκ τούτου εκτός συναλλαγής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτή η Επιτροπή και οι οποίες περιόρισαν την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων ως προς τις ακριβείς διαδρομές και τους τελικούς αποδέκτες των μετρητών, των λογαριασμών και των χρηματιστηριακών συναλλαγών την επίμαχη και εξεταζόμενη περίοδο. Παρά τα αυτά και χωρίς την ευθύνη της Εξεταστικής Επιτροπής δεν φωτίζονται μεν όλες οι πτυχές του σκανδάλου και όλα τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως ωφελήθηκαν από αυτή τη λαιλασία της δημόσιας περιουσίας και πλούτου, με τη διασταύρωση όμως της πληθώρας. Θα χρειαστώ ένα λεπτάκι, μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Της πληθώρας των στοιχείων που προέκυψαν από το άνοιγμα των λογαριασμών, μπορεί όμως κανείς να συνάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Όπως παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι από τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, η εικόνα της οικονομικής διαχείρισης και της περιουσιακής κατάστασης της Μονής και των εταιριών της, Ρασαντέλ και Μαντέους, παραπέμπουν περισσότερο σε εταιρεία επενδύσεων παρά σε μοναστήρι. Σε αυτή την προσπάθεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον έλεγχο του σκανδάλου, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των τραπεζικών και χρηματιστηριακών ελέγχων δεν λειτουργήσαν με επάρκεια. Έτσι, ενώ κατατέθηκαν τρεις εκθέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδας με την αποτίμηση των συναλλαγών της Μονής, καμία δεν καταλήγει σε συνολικά και ολοκληρωμένα συμπεράσματα ως προς τις και τους αποδέκτες των χρηματικών ποσών κατά την επίμαχη περίοδο. Συνεπώς, υπεραμείνομαι της πρότασης του πορίσματος αλλά και της επιστολής του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ζητείται η συνέχιση της διερεύνησης των στοιχείων των λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί για όλες τις συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ. Από όλα τα παραπάνω, τεκμέρεται περίτρανα και η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των ποινικών διαστάσεων για τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται ξεκάθαρα στο πόρισμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι από την πλευρά του Προεδρείου έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου η Επιτροπή να καταλήξει σε ένα κοινό πόρισμα ή τουλάχιστον σε κοινές πορισματικές θέσεις. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν, γιατί δυστυχώς τορπιλίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία για τους δικούς της λόγους. Παρά τα αυτά, έχει αξία και ότι η άποψη των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και των ελασσόνων μειοψηφιών συμπίπτουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό και μόνο το γεγονός είναι, νομίζω, μια κατάκτηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι προκύπτει περίτρανα από όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας ότι με την ευθύνη των εμπλεκόμενων υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης και κεντρικό συντονισμό και άνωθεν καθοδήγηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το σκάνδαλο του Πατοπεδίου. Ένα σκάνδαλο το οποίο είναι κατεξοχήν πολιτικό, στο οποίο υπήρχε ξεκάθαρη και εκπεφρασμένη βούληση της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν ήταν απλώς μία, όπως προέκυψε εκ του αποτελέσματος, εσφαλμένη πολιτική επιλογή, όπως θέλει να διατείνεται η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας να θέλει να αποσιωπήσει και να συγκαλύψει τις ευθύνες των εμπλεκομένων υπουργών. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Παρακαλώ πολύ για την τήρηση του χρόνου. Όχι, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Στυλιανίδη. Το λέω παρακαλώ πολύ για την τήρηση του χρόνου. Για όλους το λέω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιον ότι το ΠΑΣΟΚ στήριξε την εκλογή του πάνω σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ήταν το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν» και κατερρίφθη, συνετρίβει. Εξαφανίστηκε την επομένη των εκλογών. Ο δεύτερος ήταν το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Φοβούμαι να διαπιστώνω σήμερα ότι η ελλιπής και πλημελής έρευνα των συναδέλφων, τα αστήρικτα συμπεράσματά τους και ο εγκλωβισμός τους στο χώρο των εντυπώσεων κινδυνεύει να κλονίσει και το δεύτερο πυλώνα
εκλογής αυτής της κυβέρνησης. Κατά τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής για το Πατοπέδι, όλοι εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαμε εντολή πρωτίστως από τη συνείδησή μας, αλλά και από την ηγεσία μας, να διερευνήσουμε πλήρως την αλήθεια. Να αναζητήσουμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, αποδίδοντας ευθύνες σε όποιους πραγματικά τις έχουν, όπου και αν ανήκουν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Κατά τη σύσταση αυτής της Επιτροπής, θέσαμε ευθέως το ερώτημά μας προς την κυβερνητική πλειοψηφία. Ποιοι είναι οι πρόσθετοι λόγοι που οδηγούν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην απόφαση να συστήσει μια νέα εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή για το ίδιο θέμα? Η απάντηση που οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ μας έδωσαν τότε ήταν διπλή. Πρώτος λόγος, η εκ νέου αντικειμενική αποτίμηση της αξίας της λίμνης, των παραλιμνίων, καθώς και των ανταλλαξίμων ακινήτων. Και δεύτερος λόγος, η διαδρομή του χρήματος, ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει βρώμικο, μαύρο ή πολιτικό χρήμα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και απαντήσεις στα κέρια ερωτήματα που προκάλεσαν την εκ νέου σύνδεσή της δεν έχουμε. Παρότι μία εκ των 12 offshore που συνελάγησαν με τη Μονή προέκυψε από δημοσιεύματα της Έγκριτης Καθημερινής ότι είχε τελικά σχέση με πολιτικά πρόσωπα και δει με πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ τον κύριο Τσοχατζόπουλο, και αναφέρομαι στη γνωστή Τουρκάσου. Ωστόσο, δεν άνοιξαν λογαριασμοί, δεν έγιναν γνωστές οι μετοχικές συνθέσεις όλων αυτών των offshore εταιριών που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την υπόθεση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε την γενναιότητα να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την πολιτική των ανταλλαγών, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των αγροτών της περιοχής. Είναι απορίας άξιο γιατί τότε το ΠΑΣΟΚ επεδίωξε να συγκαλύψει τις πολιτικές ευθύνες των δικών του υφυπουργών Δρύ και Φωτιάδη, επί των ημερών των οποίων γεννήθηκε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Και τι είναι αυτό που αναγκάζει σήμερα τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ να αλλάξουν άποψη, αναγνωρίζοντάς τους τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες? Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα που φαίνεται δυστυχώς να έχουν και πολιτικές προεκτάσεις. Πρώτον, πώς αποδίδει το ΠΑΣΟΚ ποινικές ευθύνες χωρίς καμία μα καμία τεκμηρίωση στους πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας? Η ανάγκη να χυθεί αίμα στην αρένα είναι ισχυρότερη από την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της πραγματικής ευθύνης? Δεύτερον, γιατί το ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε επί μήνες να αντιδράσει μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης και αντέδρασε μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία ανέδειξε την ύπαρξη γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη διευθέτηση του ζητήματος, την οποία πριν τις εκλογές είχε κάνει αποδεκτή ο κ. Παπαθανασίου? Τρίτον, γιατί δεν διερευνήθηκαν αυτό το χρόνο πλήρως οι διαδρομές του χρήματος για να δούμε αν υπάρχει πολιτικό ή βρώμικο χρήμα και να διαπιστώσουμε επιτέλους τη μετοχική σύνθεση αυτών των περίεργων offshore εταιριών που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουν συνδεθεί μόνο με το δικό σας χώρο? Τέταρτον, γιατί δεν αποτιμήθηκαν εκ νέου οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ώστε να γνωρίζουμε το μέγεθος των διαφορών με τρόπο αντικειμενικό και να μην βασιζόμαστε μόνο στις αυθαίρετες αξιολογήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, των βουλευτών του πρώτου πορίσματος? Πέμπτον, γιατί δεν αποδέχθηκε τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας, αν και την άποψη τη στήριζαν 48 από τους 50 έγκριτους νομικούς, οι οποίοι εισηγούνται με τον τρόπο αυτό να λήξει τουλάχιστον το 70% της διαφοράς, της αξίας, και να επιστραφεί στο δημόσιο ώστε να λήξει η ζημία για το δημόσιο. Και έτσι να περιοριστεί η επίδικος διαφορά στα αρχικά της όρια. Δηλαδή να γίνει δικαστική μάχη για την κυριότητα της λίμνης των παραλιμνίων περιοχών, όπως παλιά. Γιατί? Δεν μας απάντησε στην Επιτροπή. Δεν μας έδωσε πιστικά, τεκμηριωμένα, νομικά απαντήματα σε αυτή την ερώτηση, η οποία είναι τόσο κρίσιμη. Και έκτον, με αυτή την καθυστέρηση, ρωτούμε εμείς, δεν διακινδυνεύει το δημόσιο πολύ μεγαλύτερη ζημία και από την απαξίωση των ακινήτων και από όλα τα άλλα έξοδα που θα προκληθούν? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν προσετέθησαν δυστυχώς, παρά την επιμελή προσπάθεια της Επιτροπής, ουσιώδη
στοιχεία για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Φοβούμαι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία εγκλωβισμένη στον κόσμο των εντυπώσεων σταδιακά μετατρέπει τις εξεταστικές επιτροπές από κοινοβουλευτικό εργαλείο διερεύνησης της αλήθειας, στο μέτρο που αυτή συνδέεται με ευθύνες πολιτικών προσώπων, και από αφίδα προάσπισης του κύρους και της αξιοπιστίας του πολιτικού κόσμου σε εργαλείο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα του τόπου. Η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει το δημόσιο διάλογο εγκλωβίζοντάς τον αποκλειστικά σε ενδεχόμενες ευθύνες του παρελθόντος, ώστε να μην γίνεται αντιληπτό το λανθασμένο μείγμα πολιτικής που έχει επιλέξει, το οποίο πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα και εξοργίζει τα λαϊκά στρώματα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αναζητήσουμε την αλήθεια μέχρι τέλους, αποδίδοντας ευθύνες όπου υπάρχουν, αλλά τεκμηριωμένα, με στοιχεία, όχι γενικά περιμένα για να παίξουμε το παιχνίδι των εντυπώσεων. Δεν προτιθέμεθα όμως, την ώρα που η χώρα και οι πολίτες αντιμετωπίζουν τόσα πολλά προβλήματα, να προχωρήσουμε στην πολιτική του πολιτικού αυτισμού που εσείς μας οδηγείτε. Παλεύουμε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, αλλά ισοδύναμα αγωνιζόμαστε και για την αναγέννηση της ελπίδας και την αναζωογόνηση της προοπτικής για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Στυλιανίδη και για την τήρηση του χρόνου. Καλείται να λάβει το λόγο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Νικόλαος Ζωήδης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω την εισήγησή μου αποδεχόμενος δύο αλήθειες που είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο ικανότατος περί την εκφορά του λόγου πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Δένδιας. Η πατρίδα περνάει δύσκολες στιγμές. Θα πω κάτι παραπάνω. Η πατρίδα είναι σε πόλεμο οικονομικό. Σε ένα πόλεμο που έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά μας πράγματα και σε μια κρίση θεσμών και αξιών. Και δίνει μάχες σε δύο μέτωπα. Στο εξωτερικό μέτωπο η κυβέρνηση φαίνεται ότι καταφέρνει να αναστρέψει το κλίμα όσον αφορά την αξιοπιστία της χώρας μας έναντι των εταίρων, της διεθνούς κοινής γνώμης και των αγορών. Πολύ μεγάλο και δύσκολο μέτωπο όμως αυτό το πόλεμο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το εσωτερικό μέτωπο, όπου πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό, σε αυτή τη μάχη, σήμερα κάνουμε την αποτίμηση. Όπου το μόνο μας όπλο είναι αυτό που πάλι ο κύριος Δένδιας είπε. Η αλήθεια. Εγώ θα έλεγα η ειλικρίνεια. Και ας αναρωτηθούμε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ήρθαμε σήμερα να κουβεντιάσουμε σε μια υπόθεση η οποία ταλάνισε και ταλανίζει την ελληνική κοινή γνώμη, με πλήρη συνείδηση του ότι λέμε την αλήθεια και έχοντας την αίσθηση ότι οι πολίτες δεν μπορούν να αντιληφθούν αν αυτό που κάνουμε, αν αυτά που λέμε εδώ τα πιστεύουν πραγματικά. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε σκανδαλώδη την υπόθεση, εμείς το λέμε σκάνδαλο, και τη χώρισε σε τρεις περιόδους. Την πρώτη περίοδο μέχρι το 2004, τη δεύτερη περίοδο από το 2004 μέχρι το 2009, μια τρίτη περίοδο από το 2009 και επέκυμα. Και ό του θαύματος, μεταξύ πρώτης και τρίτης περίοδου, κατά τον κύριο Δένδια, διότι για μας δεν υπάρχει τρίτη περίοδος, υπάρχει ένα χάσμα μνήμης. 7 λεπτά στην πρώτη περίοδο, τα υπόλοιπα λεπτά 1 λεπτό στη δεύτερη περίοδο και όλη η υπόλοιπη αγόρευση στη τρίτη περίοδο. Όπου ο Υπουργός Οικονομικών, ο ταπάνδυνα τραβών Υπουργός των Οικονομικών στην προσπάθεια να σωθεί η χώρα από την οικονομική κατάρρευση, φέρεται να είναι ο υπόλογος, ο υπεύθυνος για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Είπε και ανακρίβειες ο εισηγητής της πλειοψηφίας, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως. Ο κύριος Μετενιώτης, ο εισηγητής μας, ήταν απολύτως αναλυτικός για την πρώτη περίοδο και μάλιστα με αριθμούς. Διέψευσε τον κύριο Μετενιώτη, αλλά δυστυχώς οι αγορεύσεις μας είναι δημόσιες. Οι πολίτες παρακολουθούν.
Και επίσης, ο κύριος Δένδιας ανέφερε ότι οι αποφάσεις περί των ανταλλαγών δεν συνιστούν παράνομη πράξη.